Νέο στόλο οχημάτων καθαριότητας θα προμηθευτεί ο Δήμος Καβάλας το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ηλεκτροκίνητα σάρωθρα τα οποία θα καθαρίζουν δρόμους και πεζοδρόμια σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην κάμερα του Σέντερ ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανέστης Τσουρουκίδης. Το πρωί της Τετάρτης έγινε μία επίδειξη σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας, την Ερυθρού Σταυρού, παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας. Είναι ένα άρωθρο με ηλεκτρική κίνηση, είναι ηλεκτροκίνητο με 10 ώρες απόδοση συνεχούς εργασίας και είναι ειδικό για μέσα στις πόλεις θα λέγαμε και τα πεζοδρόμια της πόλης μας. Έχει ένα χώρο όπου παίρνει το νερό και μπορούμε μέσα να ρίχνουμε τα απορριπαντικά και τα μυρωδικά. Οπότε καθαρίζοντας κυρίως τις βραδινές ώρες την πόλη μας, ο πολίτης το πρωί θα έχει μία άλλη εικόνα και αν θέλετε θα απολαμβάνει την πόλη και το πεζοδρόμιο. Στον προγραμματισμό του Δήμου είναι να παρακριθούν και άλλα. Στον προγραμματισμό του Δήμου. Έχετε μια επίδειξη σήμερα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Σήμερα έχω μια επίδειξη που μας το ζήτησε η εταιρεία να μας το φέρει, μια και είχαμε ζητήσει και μας έκαναν επίδειξη για τα ηλεκτροκίνητα, τα αυτοκίνητα που θέλουμε να πάρουμε για μέσα στην πόλη. Μας φέρανε λοιπόν και μας δείχνουν αυτό το σάρωθρο, το οποίο είναι διαδεδομένο στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές πόλεις καθαρίζουν τα πεζοδρόμια τους με αυτού του είδους τα σάρωθρα. Όσον αφορά το κόστος? Το κόστος είναι μέσα σε αυτά το οποίο κυμαίνεται και είναι στον προϋπολογισμό του Δήμου. Έχει προκαθαριστεί και νομίζω εκεί που θα κερδίζουμε πλέον είναι ότι πάμε από το καύσιμο και φεύγουμε από τα καυσαέρια. Για πράσινες πόλεις λοιπόν, για πόλεις που διεκδικούν καλύτερη ποιότητα των ανθρώπων, ποιότητα ζωής, είναι ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή.